Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κίνημα Αλλαγές, γιατί πια αυτός είναι ο επίσημος τίτλος του, τον κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυστοδουλάκη. Καλημέρα, κύριε Γιακουμή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο γίνεται το συνεδριό σας, όπου θα εκλέξετε και εσείς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα επικυρωποιηθούν, γιατί στα συνεδρία επικυρώνονται οι αποφάσεις της ηγεσίας και όλες αυτές οι αποφάσεις που λαμβάνετε, ούτως ώστε να δημιουργήσετε μια πρόταση προς τον ελληνικό λαό, να δημιουργήσετε την προσδοκία δηλαδή. Ωστόσο, οι πάντες λένε ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική καθαρά περίοδο, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η έντονη αντιπαράθεση. Με τις εκλογές δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα γίνουν, αλλά αν πάνε, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 23, με το σημερινό κλίμα που υπάρχει, φαντάζομαι ότι δεν θα αντέξει και πολύ η κατάσταση. Κοιτάξτε, καταρχάς, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Το στίγμα και το μήνυμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου φαίνεται πως κατά βάση ξεκινάει από την ίδια την κυβέρνηση. Γιατί δυστυχώς, αντί να μπει σε μια διαδικασία. Σε ένα ενδιάμεσο ουσιαστικά στάδιο χρονικό και συγκυριακό στο οποίο βρισκόμαστε, να παράξει πολιτική έργο και λύσεις σε μια πολυσύνθετη κρίση όπως αυτή που περνάει σήμερα η χώρα μας, είναι σαν να έχουν αφήσει οι υπουργοί και τα στελέχη της κάτω τα μολύβια, ο καθένας να κάνει το δικό του προεκλογικό αγώνα και όλο το πλαίσιο ακόμα και των μέτρων στήριξης που λαμβάνονται έχουν χαρακτήρα πρόσχερο και πολλές φορές κλείνοντας και το μάτι σε δυνητικές εκλογικές πελατείες χωρίς να λύνουν τα πραγματικά προβλήματα που δυστυχώς έχει. Και με το παραπάνω η ελληνική κοινωνία. Έρχομαι τώρα στο θέμα που βάζετε που αφορά το συνεδριό μας, γιατί όντως η πολιτική συγκυρία είναι ιδιαίτερη και όντως αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τα παραγόμενα δικά μας αποτελέσματα. Έχουμε δύο βασικούς στόχους. Mm-hmm. Ο πρώτος και για μένα και ο πιο σημαντικός είναι μια ουσιαστική αποσαφήνιση εκ νέου της δικής μας στρατηγικής κατεύθυνσης για το ρόλο που θέλουμε να έχει η παράταξη από εδώ και στο εξής, αλλά και για το συγκεκριμένο, επεξεργασμένο, οριζόντιο αλλά και καθεντοποιημένο εν μέρη πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα ζητήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού όλους τους κρίσιμους μήνες που έχουμε μπροστά μας. Τώρα λοιπόν αυτό το σκέλος το πολιτικό που ξαναλέω ότι για μένα έχει τη μεγαλύτερη αξία γιατί επί αυτού θα κριθούμε τελικά. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το ότι ανασυγκροτούμε τις οργανωτικές μας δομές. Εκλέγουμε την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, που ουσιαστικά είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο. Και ουσιαστικά αντίστοιχα είναι το κεντρικό πολλαπλασιαστικό όργανο αυτών των πολιτικών μηνυμάτων. Συνδέοντάς το και με την εκλογική διαδικασία της προηγούμενης Κυριακής, όπου αναδείχθηκαν οι τοπικές μας οργανώσεις και οι νομαρχιακές μας επιτροπές σε όλη την Ελλάδα, είναι ακριβώς αυτή η πρώτη στελεχειακή μαγιά που θα δώσει τη μάχη της εξωστρέφειας των πολιτικών μας μηνυμάτων, ακριβώς ειδικά και θα αναλέω και παραλαμβάνω, σε μια κρίσιμη περίοδο στην οποία έχουμε όλοι μας καθήκον πρώτον να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για το ότι υπάρχουν διέξοδοι, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν λύσεις με τη δική μας αντίληψη της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας, πάντα με τεκμηριωμένο λόγο, προτάσεις συγκεκριμένες και με ρεαλισμό, αλλά και να κληθούμε να τον πείσουμε για τους λόγους για τους οποίους ακριβώς ζητάμε την εμπιστοσύνη του, ζητάμε να έχουμε τη δύναμη την επόμενη μέρα να είμαστε ξανά εμείς οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν όλα με απόλυτη επιτυχία και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ξανά και για την παράταξη αλλά κυρίως για τη χώρα που ψάχνει διεξόδους και λύσεις. Ο κόσμος σας το δίνει το κίνητρο αυτό, σας το δίνει με την έννοια της συμμετοχής. Πήγε και ψήφισε 180.000 κόσμου την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαν ψηφίσει το Δεκέμβριο πάνω από 240.000 κόσμος για τη νέα ηγεσία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος κόσμος σας ακούει, σας παρακολουθεί, σας ακολουθεί. Ωστόσο το θέμα είναι να μην τον διαψεύσετε, γιατί κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει και τέτοιου είδους φαινόμενα και το έχετε πληρώσει και πολιτικά ενώ ως κόμμα και ως χώρος γενικότερα και γι' αυτό θα πρέπει οι προτάσεις σας να είναι ρεαλιστικές, κύριε Χρυστοδουλάκη, και όχι να δημιουργούν ας πούμε το τυράκι για να πείσετε απλά και μόνο τον κόσμο. Έχετε απόλυτο δίκιο, ακριβώς αυτή την αναφορά έκανα και εγώ προηγουμένως με το σκεπτικό ότι μετά από παραπάνω από 10 χρόνια κρίσης δημοσιονομικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, θεσμικής, υγειονομικής, ενεργειακής πλέον, με πάρα πολλές διαστάσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει τα κριτήρια και τα φίλτρα με τα οποία κάνει τις πολιτικές του επιλογές. Mm-hmm. Δηλαδή έχει φύγει, και θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι έχει φύγει σε μεγάλο βαθμό από τη λογική των εύκολων λύσεων, το ευάλωτο στοιχείο στο λαϊκισμό, τη δημαγωγία και την οριζόντια καταστροφολογία,
και ζητάει πλέον εκείνους που μπορούν να τον πείσουν όχι ότι μπορούν να λύσουν τα 100 προβλήματα που μπορεί να έχει σήμερα η χώρα, αλλά τα 10, τα 15 συγκεκριμένα, με τρόπο όμως που θα τον περιγράψουμε και θα τον πείσουμε τον άλλον ακριβώς και εξειδικευμένα, ότι είναι αυτό πραγματικά που μπορεί να τον πείσει για να αλλάξει τους εκλογικούς σχετισμούς. Αυτή είναι ακριβώς η στρατηγική ακολουθούμε. Και το γεγονός που αναφέρετε πολύ σωστά, ότι το Δεκέμβριο είχαν 270.000 προοδευτικοί πολίτες για να επισφραγίσουν την νομιμοποίηση της νέας ηγεσίας της παράταξης. Και πριν από μία εβδομάδα, σε μία ισοκομματική ουσιαστικά διαδικασία, προσήλθαν περίπου 180.000 μέλη μας. Αυτό δείχνει ότι η στρατηγική που έχουμε επιλέξει, αυτή τη σοβαρότητα, του ρεαλισμού, της τεκμηρίωσης και των συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων και θέσεων, επιβραβεύεται, αγκαλιάζεται και αναμένουμε τελικά να αποτυπωθεί και στους εκλογικούς σχετισμούς. Μάλιστα. Ωστόσο όμως υπάρχει ένα ας πούμε εμπόδιο. Το εμπόδιο λέγεται απλή αναλογική, που σημαίνει ότι στην απλή αναλογική ο καθένας παίρνει αυτά που παίρνει, ότι σχεδόν είναι μονόδρομος ότι δεν θα μπορέσει το πρώτο κόμμα να κάνει αυτοδυναμία με τα σημερινά δεδομένα, πάντα μιλάμε με τα δημοσκοπικά, δεν έχουν ανοίξει κάλπες. Ωστόσο το ερώτημα που καλείστε να απαντήσετε εσείς και τα άλλα κόμματα βεβαίως, αλλά μιλάμε τώρα εδώ μεταξύ μας, είναι τι θα κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί ξέρετε, ο κόσμος θέλει να ξέρει, δεν είναι και θέμα προσώπων η πολιτική. Πολύ σωστά. Υπάρχει μια εκκλησία που λέει ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εγώ θα προσθέσω και όλες ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν και εμπόδια. Η απλή αναλογική είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα αποτυπώσει κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί κανείς εκ των προτέρων δεν νομιμοποιείται και αγγίζει τα όρια της αντιθεσμικής λειτουργίας, εφόσον δηλώνει ότι δεν θα λάβει υπόψη του τη λαϊκή ετιμιγορία στην πρώτη αυτή εκλογική αναμέτρηση. Δεν υπάρχουν καμένες εκλογές εκ των προτέρων. Άρα, ο λαός ψηφίζει για την κυβέρνηση που θέλει. Και εμείς του λέμε το εξής πάρα πολύ απλό. Εμείς δεν θέλουμε να ψηφίσεις για το ποιος και με ποιον θα πάμε μετά, όπως είναι το έργο όμως κάνουν πολλοί. Θέλουμε να μας ψηφίσεις για το τι σου προτείνουμε και το με ποιον τρόπο θα δώσουμε λύση στα προβλήματά σου. Θα το περιγράψουμε πριν και ζητάμε τη δύναμη. Ναι, το πρώτο ερώτημα θα πάει κατευθείαν στον επόμενο. Δεν θα πάει σε εσάς ο ψηφοφόρος σου. Δεν θα πάω κατευθείαν πάντως, στον άλλο. Δεν θα βρει λύση στα προβλήματά δεν του. Θα βρει λύση. Μου δίνω μεγαλύτερη προτεραιότητα και βέβαια, σε αυτό. Βέβαια. Και λέμε λοιπόν το εξής πάρα πολύ απλό. Εμείς θέλουμε τη δύναμη την επόμενη μέρα να διαχειριστούμε εμείς εντολή, με όποια θέση και αν μας έχει κατατάξει ο ελληνικός λαός, και να μπορέσουμε με τη δύναμη που θα μας δώσει να επιβάλλουμε όρους. Όρους κατά βάση πολιτικούς, όρους προγραμματικούς, αλλά και όρους που μπορούν να αφορούν τα πρόσωπα ή οτιδήποτε άλλο. Και λέμε όμως παράλληλα ότι αν δεν έχουμε τη δύναμη αυτή, δεν πρόκειται να γίνουμε παρακολούθημα ή συμπλήρωμα απλώς και μόνο για να βγαίνουν τα νούμερα σε πολιτικές που δεν πιστεύουμε. Άρα, ξαναεπιστρέφει, και έτσι πρέπει να γίνεται πάντα, το ερώτημα αυτό στον πολίτη. Ποιος θέλει ο πολίτης να διαχειριστεί την επόμενη μέρα τα κρίσιμα προβλήματα που έχει, ποιος να έχει τον κρίσιμο, καθοριστικό, κυρίαρχο, κεντρικό ρόλο να διαμορφώσει τις εξελίξεις. Μάλιστα. Κύριε Γραμματέα, κύριε Εμμανουέλη Χρυστοδουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακομή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.